Στον φυσικό τους χώρο επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ πριν από έναν χρόνο. Πρόκειται για τους μαθητές που έκαναν μάθημα σε 5 διαφορετικά σχολεία. Οι εργασίες στο σχολείο τους ολοκληρώθηκαν και έτσι η απίστευτη ταλαιπωρία τους λαμβάνει τέλος. Εμείς είχαμε ένα δύσκολο ζητούμενο, χωρίς κρατική χρηματοδότηση προς το παρόν, ούτε ένα ευρώ, να καταφέρουμε να μελετήσουμε, να δημοπρατήσουμε και να υλοποιήσουμε εργολαβίες που θα μαζέψουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Επικεντρωθήκαμε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, εκεί υπήρχε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, τελειώσαμε. Μάθημα στις λιώμενες αίθουσες στον αύριο χώρο του σχολείου θα κάνουν μαθητές της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη στατική ενίσχυσή του, ενώ το ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό θα μεταφερθούν στις λιώμενες που έχουν στηθεί σε χώρο της παραλιακής λεωφόρου. Έχουμε σε εξέλιξη τις εργασίες στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, το μεγάλο έργο των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο αναμένουμε χρηματοδότηση εδώ και παραπάνω από ένα χρόνο, αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση. Εμείς συνεχίζουμε όμως κανονικά την εκτέλεση του έργου. Για την Παιδαγωγική Ακαδημία, το πρόγραμμα εργασιών που έχουμε βγάλει με την εγκατάσταση κυλιωμένων αιθουσών μέσα στον αύριο χώρο του σχολείου επιτρέπει να συνεχίσει την εκπαιδευτική του διαδικασία στον ίδιο χώρο. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε σε μια σειρά παρεμβάσεων που δρομολογήθηκαν στα λαβωμένα από τον σεισμό σχολεία. Αντίστοιχες επεμβάσεις έχουμε στο Γερονιμάκιο, στο 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο και σε πολλά άλλα σχολεία όπως τις Κάτω Ασίτες, στο Σκαλάνι που έχει ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα είχαμε ένα μεγάλο στόχο να λειτουργήσουμε τον νηπιαγωγείο του Καρτερού στο πρώην στρατόπεδο Μπετινάκι. Τελειώσαν οι εργασίες, ένα αξιόλογο σχολείο δημιουργήθηκε με ένα προσωρινό τρόπο, με λιώμενες αίθουσες. Την ίδια ώρα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διαβεβαιώνει ότι οι μαθητές θα κάνουν μάθημα σε ένα ζεστό περιβάλλον. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση προβληματίζει και την Λότζια. Η βούληση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου είναι κανένα σχολείο χωρίς τη θέρμασή του. Όλα τα παιδιά θα μπουν σε ζεστά σχολεία όσο και αν μας τυχήσει αυτό. Αναφορικά με το ζήτημα της καθαριότητας στα σχολεία, ο κύριος Περισσινάκης δήλωσε ότι ο Δήμος θα πληρώσει το κόστος των επιπλέον προσλήψεων καθαριστριών στα σχολεία. Ανταποκρίθηκε άμεσα ο Δήμος Ηρακλείου με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων και επιχορήγησε το αντίστοιχο τμήμα με περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ, και αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουμε περάσει σε προσλήψεις, όμως πληρώνοντάς τες ο Δήμος Ηρακλείου. Εμείς θελήσαμε να προσλάβουμε μία τουλάχιστον καθαρίστρια πλήρους απασχόληση για κάθε σχολική μονάδα και οι μικρότερες σχολικές μας είναι γύρω στις 30, πολύ μικρές συνήθως περιφέρειας, προσλάβαμε 30 μερικής απασχόληση για αυτά. Στην πιλωτική εφαρμογή ελέγχουν των φυσικών πόρων στα σχολεία όπως νερό, ρεύμα, πετρέλαιο και όχι μόνο, που ήδη εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες της Νέας Αλικαρνασσού και που πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία, αναφέρθηκε ο Γιώργος Ισαμάκης. Ουσιαστικά ο στόχος του προγράμματος είναι απομακρυσμένα με αισθητήρες, με ψηφιακές εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες IoT, να ελέγξουμε την κατανάλωση όλων αυτών των φυσικών πόρων που το αμέσως επόμενο διάστημα, στο φετινό χειμώνα, φαίνεται να είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσει τόσο τους πολίτες όσο και το Δήμο Ηρακλείου.